Όταν ξεκινούσε για διακοπές στα τέλη του Αυγούστου από την Αμερική για την Κρήτη, συνδυάζοντας μερικές μέρες ξεκούρασης αλλά και επίσκεψη σε αρχαιολογικά μνημεία με ένα γάμο φίλης της στο νησί, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα μήνα μετά, όχι ότι θα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην Κρήτη, αλλά ότι θα νοσηλευόταν κιόλα σε νοσοκομείο και μάλιστα με οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Κι όμως η 43χρονη Σάντρα Γκουτιέρες, όχι μόνο στο γάμο της φίλης της τελικά δεν πρόλαβε να πάει, αλλά βρέθηκε να νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να εκφράζουν με βεβαιότητα πως η κατάστασή της δεν επιδέχεται οποιασδήποτε ασφαλούς μετακίνησης. Εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι να προσφέρουμε την ιατρική που θέλουμε και μπορούμε για το καλό του ασθενούς. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του κράτους πώς θα αμυφθούν και πώς θα μας αμύψει. Η διάγνωση της οξίας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας έγινε λίγο μετά την άφιξή της στην Κρήτη, όπου διαπίστωσε ότι έφερε πάνω τις μελανιές. Σε μια τυπική εξέταση αίματος που έκανε, διαγνώστη με αυτή τη μορφή καρκίνου και η εισαγωγή και παραμονή της στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη. Το συγκλονιστικό που μου είπαν ήταν ότι δεν μπορώ να φύγω καθόλου. Μου είπαν, δεν μπορείς να φύγεις γιατί θα αιμορραγήσεις. Δεν μπορείς να πας ούτε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Η παραμονή της με βάση την κατάστασή της, όπως η ίδια λέει, υπολογίζεται ότι θα φτάσει μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη. Κινούμε προς τη σωστή κατεύθυνση και αισθάνομαι πολύ καλύτερα από ό,τι ένιωθα. Σε αντίθεση πάντως με πολλά από τα συστήματα υγείας σε ευρωπαϊκές και μη χώρες, στην Ελλάδα ο ασθενής νοσηλεύεται και απολαμβάνει ιατρικών υπηρεσιών ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένος ή όχι. Είναι απόλυτα φιλικό και πραγματικά οι Έλληνες θα πρέπει να αισθάνονται και λίγο τυχεροί που έχουμε ένα σύστημα στο οποίο έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο νοσοκομείο και στις υπηρεσίες υγείας. Και αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε. Την ώρα που η Αμερικανίδα ασθενής φιλοξενείται στο νοσοκομείο, η σύνδεση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει στην ακριβώς αντίθετη υπόθεση, αν δηλαδή ένας Έλληνας χρειαζόταν νοσηλεία στην Αμερική, αποτελεί μια σύνδεση χωρίς καμία κοινή συνισταμένη, αφού το πιθανότερο θα ήταν ότι χωρίς ασφάλεια τα κόστη θα ήταν απλησίαστα. Δεν θέλετε να σας πω. Εάν δεν είχε ασφάλεια, μπορεί και να μην έμπαινε μέσα. Δεν θέλετε να σας πω. Εδώ πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην εξυπηρετήσουμε τον οποιοδήποτε ασθενή μας έρθει. Όπως δήλωσε ο κύριος Πατριανάκος στα νοσοκομεία του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, οι αλλοδαποί ασθενείς και άνθρωποι που χρειάζονται ιατρικές υπηρεσίες ενώ βρίσκονται σε διακοπές είναι ένα συχνό φαινόμενο, κάτι που όπως τόνισε φέρνει στην επιφάνεια για έναν επιπλέον λόγο την ανάγκη στήριξης των νοσοκομείων με προσωπικό, καθώς επιτελούν ένα τέτοια σημασία έργο. Σε όλη τη χώρα πρέπει να στηριχθεί και να υποστηριχθεί και να έχουμε αυτή την πρόσβαση του ασθενούς, όπου δεν κοιτάμε το οικονομικό θέμα, όπου κοιτάμε να θεραπεύσουμε τον ασθενή και μετά βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα.